Φανούριος Κωνσταντίνου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Φανούρια. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Αυτή την εβδομάδα η αλήθεια είναι ότι δεν μιλήσαμε πολύ για μπάλα. Ξεκίνησε η εβδομάδα με ακόμη μια επίθεση κατά διαιτητή. Ακολούθως τα φώτα στράφηκαν στο θέμα αύξησης των ομάδων. Και θέλω έτσι μια τοποθέτηση για το τελευταίο. Ποια είναι η θέση του Απόλλωνα, πώς παρακολουθείτε τις εξελίξεις και πλέον την προδιαγραφόμενη εξέλιξη της αύξησης των ομάδων, πριν πάμε στο αυριανό ντέρμπι, Φανούρη? Εντάξει, θα ήταν προτιμότερο, Ανδρέα, να επικεντρωθούμε στον αυριανό αγώνα, γιατί τα όλα τα υπόλοιπα χωρίς είναι δευτερεύοντα, τουλάχιστον για μας στο παρόν στάδιο, έχοντας υπόψη την δυσκολία της αναμέτρησης αύριο στο βασιλικό κόντρα στο Αποέλ. Ως εξ τούτου, θα ήταν προτιμότερο να επικεντρωθούμε εκεί, να συζητήσουμε μετά το ντέρπι στο ΓΑΣΙΒΙ, παρά να δώσουμε υπόσταση σε πράξεις οι οποίες έχουμε πει πολλά και έχουμε καταντήσει και γραφική. Είναι καταδικαστές σε τέτοιες μάλιστα εποχές δύσκολες να επομιζόμαστε και περισσότερα άγχη και στεναχώριες από ακραίες συμπεριφορές κάποιων οι οποίοι λογαριάζουν και πράττουν με τρόπο σκέψης μοναδικό, ο οποίος σαφέστατα και δεν ταυτίζεται με την πλειοψηφία του φιλάθρου κοινού. Εννοείται, συμφωνώ και με αυξάνω. Φυσικά εννοούσα το θέμα της αύξησης των ομάδων από 12 σε 14 περισσότερο να σχολιάσουμε. Αλλά... Να ξέμειξα μια ξεκάθαρη άποψη επί του θέματος με τον πρόεδρο μας, τον κύριο Γκίζη, τις συναντήσεις να τονίζει ότι ο τρόπος διεξαγωγής του προαθλήματος ο φετινός αποδεικνύεται ότι είναι και ο καλύτερος. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούμε να γίνουμε οι αντάξεις από την άποψη ότι υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες και να σεβαστούμε την πλειοψηφία όποια αποφασίσει κανείς. Στα του αυριανού αγώνα τώρα, εντάξει, υπάρχει ακόμη δρόμο μπροστά μας, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κρίσιμο το αποτέλεσμα του αυριανού ντέρπι, ενδεχομένως ούτε καν σημαντικό. Σημαντικό ενδεχομένως να αποδειχθεί μόνο στην περίπτωση που κερδίσετε και αποκτήσετε μια διαφορά 4 βαθμών, έχοντας πλέον και τον εντός εισαγωγικών επαναληπτικό στην έδρα σας στο Τσίριο Στάδιο με τον ΑΠΟΕΛ. Όπως και να έχει, σίγουρα ο τίτλος θα βρεθεί στο νήμα, το έχουμε πει πολλές φορές. Σίγουρα ψυχολογικό θα είναι το προβάδισμα, όμως από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο με δύο ομάδες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι είναι κορυφαίες στο νησί την τελευταία διετία, με τις ομάδες αυτές να έχουν σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα ενώ στο αυριανό αγώνα. Το ΑΠΟΕΛ έχει αρκετές απουσίες όπως και εμείς, το Ατράνιο, του Βασιλείου και του Ροβέρ, εντεκαλάτι ποδοσφαιριστές. Από εκεί πέρα όμως επαναλαμβάνω ένα παιχνίδι τριπλής παραλλαγής, με τα τρία αποτελέσματα να συγκεντρώνουν ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες, 33,3. Και αυτός που θα είναι πιο τυχερός και οι συγκυρίες θα λειτουργήσουν με το μέρος του, θα πάρει και το παιχνίδι. Είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι ότι ήμασταν καλύτεροι. Το ΑΠΟΕΛ κέρδισε όμως δίκαια έστω και με 10 ποδοσφαιριστές. Ίσως τον πρώτο αγώνα που ήταν καλύτερο δεν κέρδισε. Άρα βλέπετε ότι τέτοιου είδους παιχνίδια κρίνονται πάντοτε από συγκυρίες οι οποίες δεν μπορούν να προβλεπτούν νωρίτερα. Πάντως είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι σε αυτή την τελευταία στροφή του πρωταθλήματος να υπάρχει έτσι συνεχόμενο να αλλάξει την πρώτη θέση, να ανεβοκατεβαίνεται από την πρώτη στη δεύτερη και το ΑΠΟΕΛ το ίδιο. Είναι οι 5 ή 6 αγωνιστικές συνεχόμενες που παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Γι' αυτό πήγα και πριν ότι ίσως να είναι σημαντικό σε περίπτωση που κερδίσει ο Απόλλωνας να αποκτήσει μια διαφορά 4 βαθμών που ναι, μεν δεν κρίνει κάτι, θα είναι όμως ένα σημαντικό μαξιλαράκι εν ώψη συνέχεια. Εντάξει, αυτό πιστοποιεί και την ομορφιά της φετινής εξαγωγής του πρωταθλήματος. Φαίνεται πως οι ομάδες θα πάνε έτσι μέχρι τέλους και αυτό κάνει πολύ πιο συναρπαστικό το πρωτάθλημα. Ακόμα και στις θέσεις της Ευρώπης λέμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Από εκεί πέρα όμως επαναλαμβάνω ότι είναι δύσκολο παιχνίδι και ερχόμαστε στο μέγιστο βαθμό του ΑΠΟΕΛ. Δεν παρασυρωμάστε από την ίσως επικοινωνιακή πολιτική που επέλεξαν στο ΑΠΟΕΛ λόγω των πολλών απουσιών τους. Εμείς γνωρίζουμε εδώ από ΕΛ, απομένω είναι πιο επικίνδυνο. Έχουμε όμως πίστη στις δυνάμεις μας. Γνωρίζουμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Είμαστε εξοικειωμένοι με το ΓΑΣΙΒΙ. Δεν θα σταθούμε σε καμία απολύτως περίπτωση φόβο. Εννοώντας ότι έχουμε δώσει 26 πίσω παιχνίδια στην Κύπρο και Ευρώπη εκεί με πολύ κόσμο. Άρα θεωρούμε ότι αυτό το στοιχείο ίσως να έπαιζε καθοριστικό ρόλο
σε άλλες εποχές για τον Απόλλωνα. Όμως επαναλαμβάνω ότι κανείς δεν μπορεί να προδικάσει εκ των προτέρων στην τελική εκβάση αναμέτρηση. Εξοικειωμένη μεν, χωρίς νίκη κόντρα στον Αποέλ, στο γάση πίσω αγώνα πρωταθλήματος, εδώ και 15 χρόνια σχεδόν, δε, Φανουρία. Εντάξει, εμείς στεκόμαστε στα στατιστικά και στις προϊστορίες. Αυτά επαναλαμβάνω για τους στατιστικολόγους, για τους οπαδούς, για τις εφημερίδες, το διαδίκτυο. Εμείς γνωρίζουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι 90 λεπτών, στο οποίο θα πρέπει να τα δώσουμε όλα για να φτάσουμε στο ζήτημα. Είμαστε σίγουροι ότι η φιλοξενία του Αποέλ, το έχω πει και σε άλλη τοποθέτηση, είναι εξαιρετική όπως τις προηγούμενες φορές. Και όπως θα μας συμπεριφερθούν αύριο στη Λευκοσία, θα συμπεριφερθούμε και εμείς τη Λεμεσό. Και όλοι μας την καλή διάθεση στον αγώνα του δεύτερου γύρου. Συζητούσαμε πριν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ την περασμένη εβδομάδα ότι ίσως το βασικό κλειδί για να έρθει η νίκη, που τελικά ήρθε και σε μεγάλο βαθμό στηρίχθηκε σε αυτόν τον τομέα, ήταν η ανασταλτική λειτουργία. Έγινε εξαιρετική δουλειά και το έναν γκολ που πετύχατε ήταν αρκετό. Φαντάζομαι ότι σε ένα βαθμό ισχύει το ίδιο και το αυριανό παιχνίδι. Δηλαδή το αμυντικό κομμάτι θα είναι πολύ σημαντικό για να μπουν οι βάσεις, για να μην χάσει και να κερδίσει ακόμη ο Απόλλωνας. Εντάξει, το αποτελέσματος, ναι, επειδή κράτησαν πια το παθητικό, η ΑΕΚ δημιούργησε ευκαιρίες κατά τα ψωμάτα και σημαντικές. Είμαστε σίγουροι ότι και το ΑΠΟΕΛ, όπως όλα τα παιχνίδια, θα κάνει τις δικές του ευκαιρίες. Το ζητούμενο για μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δικές μας ευκαιρίες που είμαστε σίγουροι ότι θα δημιουργήσουμε μπροστά από την αντιπαλιστία. Έχουμε ποδοσφαιριστές κλάση εκεί, παμπουλίδ, γκίες, αγκούρια πανέτοιμοι. Και κατά πόσο θα το αξιοποιήσουμε, γιατί στον αγώνα πριν από 20 μέρες απολύσαμε 6-7 κλασικότατες ευκαιρίες. Το ΑΠΟΕΛ στην δεύτερη βαστιά του ευκαιρία, αν ξέρεις το δοκάρι, πέτυχε τον γκολ, πήρε την νίκη που είναι και η ουσία. Άρα επαναλαμβάνω ότι τίποτα δεν μπορεί να προβλεφθεί. Είναι δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε πολύ μεγάλες ομάδες και τα πάντα είναι πιθανά. Ναι. Αναφέρθηκε νωρίτερα, Νάξιο Σανκόη επέστρεψε και από δική του προσπάθεια έρθε τον γκολ. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό να πούμε ότι σύγησαν κάπως τα άλλα κανόνια. Ο Γκιέ και ο Παπουλής, Νάξι δεν σκόραραν. Γενικότερα ο Απόλλωνας δεν σκοράει τόσο συχνά όσο το προηγούμενο διάστημα. Δεν φαντάζομαι να ανησυχεί ο προπονητής γενικότερα εκεί στον Απόλλωνα για αυτό το γεγονός. Όχι, αντιθέτως είμαστε πολύ πιο δυνατή, έχοντας το Σανκόη στις τάξεις μας, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. 90 λεπτά μπορεί να είναι ο σύπαρον και στο ένα δευτερόλεπτο που θα τον αφήσει αντίπαλη αμήνα να κάνει τον κολλά. Άρα αυτό κάνει ακόμη πιο επικίνδυνη την γραμμή κρούσης του Απόλλωνα, οι αριθμοί οποίοι πιστοποιούν αυτό το οποίο αναφέρω. Και θεωρώ ότι ερχόμαστε εκεί για να κερδίσουμε. Χωρίς αυτό σημαίνει ότι θα συμβεί. Αυτή είναι η προσέγγιση. Είμαστε πανέτοιμοι, είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε πίστη σε εμάς και στις δυνατότητες μας και θεωρούμε ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Να ανταποκριθούν όλοι στις απαιτήσεις του αγώνα και ο καλύτερος κερδίσει. Ναι. Δεν μπορείς να υπολογίζεις ότι θα κερδίσεις για να βοηθήσεις. Πάμε για την νίκη. Όλα τα αποτελέσματα όμως δεν είναι πιθανά. Και έρχεστε μαζί με 2.300 οπαδούς. Sold out, ανακοινώθηκε από χθες, προχθές. Ναι, είναι αλήθεια ότι άλλα τόσα συντήρα να είχαμε θα τα εξαντλούσαμε από την Πέμπτη. Πραγματικά γίνει χαμός, λέμε σώ για ένα εισιτήριο. Έτσι είναι όμως η προκήρυξη του πρωταθλήματος, το 10% της χωρητικότητας του σταδίου. Ίσως να είμαστε εμείς και ότι χερί, γιατί τουλάχιστον είχαμε την δυνατότητα να καλύψουμε 2.280 πολωνίστες σε σχέση με το οποίο θα έχει την ευκαιρία κάτι λιγότερο από 1.200. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι τα πάντα γίνονται βάσει προκήρυξη, γι' αυτό και δεν έχουμε κανένα απολύτω παράπονο. Επειδή κάπου το διάβασα ή το άκουσα ότι εν ώψη του αγώνα που θα γίνει στο Τσίριο με τον ΑΠΟΕΛ θα ισχύσει αυτό το καθεστώς του 10% για τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ. Ναι. Δεδομένο, έτσι. Είναι οπαδό μας και θα το σεβαστούμε στο μέγιστο βαθμό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Φανούρη. Καλή επιτυχία στον ΑΠΟΕΛ.